Να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε νέες καταγγελίες για τα κυκλώματα τα οποία πειράζουν τους μετρητές της ΔΕΗ. Ο πρόεδρος των τεχνικών της επιχείρησης υποστηρίζει ότι η συνεργεία τεχνικών, τα οποία επιχείρησαν να ελέγξουν τους μετρητές νυχτερινών κέντρων στην παραλιακή, απειλήθηκαν από μπράβους. Τα κυκλώματα της ρευματοκλοπής σαλονίζουν και εκφοβίζουν. Ακούστε τι καταγγέλει στον Α ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ. Έχουν κληθεί συνάδελφοι να κάνουν ελέγχους, παραδείγματος χάρη παραλιακοί, όπου δεχθήκαν απειλές. Απειλές ακόμα και για τη ζωή τους. Δεν τολμούν να ελέγξουν νυχτερινά κέντρα γιατί όταν το επιχείρησαν, το βάλαν στα πόδια. Νονοί, μπράβοι της νύχτας, δεν αφήνουν τους ελεγκτές όχι μόνο να μετρήσουν τα πειραγμένα ρολόγια, ούτε καν να πατήσουν μέσα στα νυχτομάγαζα, όπως καταγγέλνουν οι τεχνικοί. Συνάδελφοι, οι οποίοι πήραν εντολή να πραγματοποιήσουν προληπτικούς ελέγχους, πήγαν στους χώρους όπου διενεργεί το ρευματοκλοπή και όταν έφτασαν στους χώρους να κάνουν τον έλεγχο, βγήκαν μπράβοι, όπως ακριβώς σας το λέω, και τους απειλήσαν με την ίδια τους τη ζωή. Φυγέτε από εδώ, θα σας κόψουμε τα πόδια. Τι μαγαζιά στην παραλιακή? Νυχτερινά κέντρα. Όπου υπάρχει ρεύμα, σε κάθε γωνιά της χώρας υπάρχουν και σπήρες ρευματοκλοπής. Στην Κομοτηνή, ο διευθυντής της ΔΕΗ, σε συνεργασία με την αστυνομία, βρίσκεται ήδη στα ίχνη 2 με 3 κυκλωμάτων. Από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, συμπεραίνουμε ότι είναι 2 με 3 σπήρες. Και από αμοιβή? Έχει ακουστεί για 300 ευρώ. Πλησιάζουν καταναλωτές της ΔΕΗ, τους ζητάνε κάποιο χρηματικό ποσό για να επέμβουν στην εγκατάσταση, είτε να μην γράφει καθόλου ο μετρητής, είτε να γράφει λιγότερο. Και στη μέση ο καταναλωτής, ο συνεπής, ο νομοταγής, που αισθάνεται για μια ακόμη φορά, όχι τίμιος όπως θα έπρεπε, αλλά κορόιδο.